Θέλω να πάω τώρα στο καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος βεβαίως είναι και διδάκτορας στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Τζίμα. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Πριν από το Μεσανατολικό, από το οποίο σας γύρεψα να πούμε δύο κουβέντες πρώτες σήμερα, επειδή αφήσαμε ένα υπόλοιπο από την Παρασκευή που αποτυπώθηκε την Κυριακή, την Παρασκευή το βράδυ τηλεοπτικά, και πολλοί σημείωναν αυτά που λέγατε για την παρακμή του πολιτικού συστήματος, την κρίση, αλλά και την παρακμή της κοινωνίας. Κοιτάξτε κύριε Τζίμα, θέλω ένα σχόλιο σήμερα. Δεν είναι ο Μπέος μόνο, έτσι. Είναι ο δήμαρχος με τις σκατοσακούλες στον Ναύπλιο, και όχι μόνο, είναι πολύ Μπέη. Τι συμβαίνει εδώ με την ίδια την κοινωνία, εκεί θέλω να μου πείτε. Και αν θέλουμε να συγκεράσουμε τα δείγματα για να δούμε τι συμβαίνει με την κοινωνία, είναι και οι αναλύσεις εντός πολλών εισαγωγικών, όπως αυτές που αναφέρατε πριν, για μεγάλα γεγονότα για τα οποία ο λαός 30 και 40 χρόνια πριν είχε πολύ καθαρότερη εικόνα. Και σήμερα έχει μια εικόνα η οποία είναι ένας αχταρμάς ακροδεξιών από διαφορετικές πλευρές του κόσμου, που έχουμε φτιάξει ένα τμήματα του λαού μας, να ζούμε φαντασιώσεις ανεξέλεκτης ισχύως εξού και να λατρεύουν το κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό που έγινε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εχθές είδαμε να υλοποιείται σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές το έσχος του νόμου με το 43%. Μιλάμε για έναν αδιανόητο νόμο, για μια αδιανόητη πρόθεση. Όπου η κυβέρνηση έκοψε και, δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε έναν μη λειτουργικό νόμο, με την απόλυτη απλή αναλογική στους Δήμους, η Νέα Δημοκρατία ήρθε και είπε: θα βάλω το ποσοστό που εκτιμώ τη συμφέρει τους υποψηφίους μου. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Δεύτερον, είδαμε ψηφοδέλτια σε ντόνια, είδαμε σε μικρούς περιφερειακούς Δήμους, προκειμένου να μπορούν να κατεβούν μόνο παρατάξεις ή σχεδόν μόνο παρατάξεις που υποστηρίζονται πλην εξαιρέσεων προφανώς από τα ισχυρότερα οικονομικά συμφέροντα, απαιτήσεις οι οποίες οθούν σε μαζόξεις ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αυτοδιοίκηση ούτε με την πολιτική, τουλάχιστον την ενεργό πολιτική σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και βεβαίως ως αποκορύφωμα όλων αυτών είδαμε και ορισμένες καταστάσεις απόλυτης κοινωνικής απόλυτης απώλειας και συνέστησης. Διότι μια κοινωνία, τμήματα μιας κοινωνίας που σκέφτονται, αφού δεν πλημμύρισε το δικό μου το σπίτι, αλλά πλημμύρισε το σπίτι του γείτονα, και μέχρι να πλημμυρίσει το δικό μου το σπίτι δεν πειράζει, προφανώς έχει πρόβλημα ως κοινωνία. Διότι πρώτα απ' όλα δεν έχει ισχυρό ένστικτο επιβίωσης. Είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαια ότι αύριο μεθαύριο θα πλημμυρίσει, θα καεί και το δικό της το σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, κύριε Τζίμα, και λίγο αν έχετε hands free απεγκλωβίστε να σας ακούμε πιο καθαρά. Είναι χαρακτηριστικό στο Βόλο πώς ψήφισε η Νέα Ιωνία που βούλιαξε και πώς ψήφισαν τμήματα του Βόλου που δεν βούλιαξαν. Έχετε δίκιο. Ναι, δηλαδή, ξέρετε, έχουμε χάσει και όχι τυχαία, έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε χάσει την ικανότητά μας, αν μη τι άλλο, να προσπαθούμε να έχουμε συνολική ματιά. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο ευρύτερα, αλλά και το πολύ άμεσο περιβάλλον μας ως κάτι ενιαίο, με αιτίες και συνέπειες, και μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας εισπράττουν μόνο το σύμπτωμα, δεν ασχολούνται με τις αιτίες, γι' αυτό και κινούνται με αμιγώς τιμωρητική λογική μόνο όταν το κακό θα βρει τους ίδιους. Και μοιάζουμε έτσι να χτυπιόμαστε δεξιά και αριστερά στα βράχια χωρίς καμία διέξοδο, διότι δεν μπορούμε να σηκωθούμε λίγο πιο πάνω από το προσωπικό βίωμα, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο, για να δούμε γιατί βρεθήκαμε εκεί. Επαναλαμβάνω ότι σε μια πιο συνεκτική κοινωνία, υποψηφιότητα αγοραστού Μπέου και των άλλων αγοραστών και Μπέιδων δεν θα μπορούσε να υπάρχει, όχι εκλογή, υποψηφιότητα. Δηλαδή το κόμμα που θα τους υποστήριζε άμεσα ή έμεσα θα ένιωθε ότι θα έχει τέτοιο πολιτικό κόστος από την υποστήριξή τους, ώστε θα τους ζητούσε να κάνουν πέρα. Και μετά θα αποφάσιζαν εκείνοι αν θα κατεβούν μόνοι τους για να ιτηθούν ή όχι. Εδώ υπάρχουν τμήματα, επαναλαμβάνω, της κοινωνίας της τοπικής,
που σκέφτονται, αφού τη γλιτώσαμε τώρα, εντάξει, βλέπουμε, τους ξαναψηφίζουμε και όπου βγει. Μάλιστα. Και ένα πολιτικό σχόλιο θέλω, διότι αν ακούσετε χθες, με έναν τρόπο και τα κόμματα, αυτά έχουμε, ιδίως τα μεγάλα, μάλλον τη βροχή την είδαν ψυχάλα. Η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, το μήνυμα είναι ότι σαρώνω, αλλά 7 ναι. περιφέρειες, όχι 13, και η Μεγάλη Δήμη σε δεύτερο γύρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, είπε χθες restart, από το πολύ restart στο τέλος θα είναι reset και εξαφάνιση. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο, και ο πρόεδρος του, ότι αυξάνονται οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ όταν ακόμη και η ιδιαίτερη εκλογική του περιφέρεια, το Ηράκλειο, ή το χωριό, το Οροπέδιο Λασιθίου, χάθηκαν. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα που είναι αλλού είναι. Ξεκινάω από την αντίστροφη, από, και λόγω καταγωγής πολιτικής. Έμεινα άναυδος όταν διάβασα, γιατί διάβασα σήμερα το πρωί, χτες ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ότι το Κινάλ πανηγυρίζει για την εκλογή Μόραλη στον Πειραιά. Να σου πω ότι έμεινα άναυδος. Δηλαδή, δεν μιλάω για την ανδρεϊκή του, ας πούμε, διάσταση, μιλάω για την ξυγχρονιστική του εκδοχή. Δεν θυμάμαι να. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κώστα Σιμητή, έναν άνθρωπο του οποίου, όσοι με ξέρουν ότι δεν είμαι οπαδός, να πανηγυρίζει, διότι μία περίπτωση Μόραλη, δηλαδή μία, ας πούμε, λίγο πιο, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, κυριλέ εκδοχή Μπέου, κερδίζει τον Πειραιά εδώ και κάποιες τετραετίες, όταν ξέρουμε ότι δεν είναι ο Μόραλης, είναι ο Μαρινάκης. Δηλαδή αυτή είναι η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. Ή είδα, ας πούμε, πίσω το Κινάλ να πανηγυρίζει, διότι πήγε ο κύριος Αγγελούδης στο δεύτερο γύρο Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν έχει το χρήσμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει το χρήσμα του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ σωστά λέτε, κάνει επανεκκίνηση από το κάπου εκεί το Σεπτέμβριο του 2015 επανεκκινεί. Λοιπόν, είναι μάλιστα εντυπωσιακό στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι απουσιάζει κάθε πια, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα η έννοια του υποτυπωδός πολιτικού λόγου. Δηλαδή, γιατί χτες ήταν επανεκκίνηση και δεν ήταν προχτές, ή δεν είναι σήμερα, ή δεν θα είναι σε ευρωεκλογές. Ποια πολιτική απόφαση έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ χτες το βράδυ? Και τα δύο αυτά κόμματα εμπολίζουν και έναν άλλο στον κόσμο, ο οποίος, ψάχνοντας και για άλλοθη, λέει ότι εντάξει, παιδιά, και τι να ψηφίσω στην τελική? Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, είναι καταγέλαστη ως προς το εξής. Το είπαμε και πριν. Μα κατέβασε το ποσοστό για να μπορεί να εκλέξει από τον πρώτο γύρο. Αν το ποσοστό ήταν αυτό που ήταν πάντα στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την εκλογή από τον πρώτο γύρο, σήμερα κανείς δεν θα μιλούσε για νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση, ότι δεν υπάρχει Κινάλ στην αυτοδιοίκηση, και ότι στην πραγματικότητα η επόμενη συγκροτημένη δύναμη σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές μετά τη Νέα Δημοκρατία ήταν το ΚΚΕ, το οποίο όσο καλά και να τα πάει, ξέρουμε ότι κινείται περίπου στην τάξη του 10%, 10-10 και κάτι. Κοινώς, το πραγματικό αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία έτρεξε μόνη της, γιατί δεν είχε αντιπολίτευση η οποία να την πλησιάζει έστω και κατελάχιστον, και ο καταφανέστατα απέτυχε, αλλά θα είχε αποτύχει με πολύ πιο εμφανή τρόπο να καθαρίσει το παιχνίδι, εάν το όριο εκλογής ήταν αυτό που πάντα ήταν και που θα έπρεπε να είναι. Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι, έχουμε ένα θέατρο σκιών, έχουμε σοου. Η Νέα Δημοκρατία το παίζει ισχυρή και νικήτρια, ο ΣΥΡΙΖΑ το παίζει ότι κάνει νέες αρχές, και το Κινάλ παίζει το ρόλο του Μπαλαντέρ, που του έχει ταχθεί κιόλας ως ρόλος από τη στιγμή της εκλογής Ανδρουλάκη και έπειτα, ασχέτως αν θα ενεργοποιηθεί, και ευρυστελώντας σε πλήρη αμηχανία εφευρίσκει ότι αυξάνει τις δυνάμεις του, και ήτουν όλοι απορριμμένοι για το τι εννοεί ο ποιητής. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, άρα κύριε, σε αυτό το είναι νότα, κύριε Τζίμα, κατά τη γνώμη σας, αυτό που περιγράφουμε ως εθνική, πολιτική, οικονομική, έχει γίνει και κοινωνική παρακμή πια? Δεν μπορεί να υπάρχει παρακμή και λούμπες συμπεριφορές στην ηγεσία ενός συνάρχουσα τάξη, δηλαδή μιας κοινωνίας, η οποία να μην διαχείρεται και προς τα κάτω. Μάλιστα. Είναι προφανές αυτό.
Λοιπόν, υπάρχουν δίκτυα εκμαυλισμού απίστευτα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο θέμα, που είναι στη γειτονιά μας, μας αφορά. Έχει ξανανοίξει το σφαγείο της Μέσης Ανατολής. Αντώνη, παιδί μου, καλημέρα. Να βγάλεις, σε παρακαλώ πολύ, την κερίθρα από τα αυτιά σου, γιατί δεν καταλαβαίνεις τι λέμε ορισμένες φορές. Μου γράφεις εδώ, αν είναι για τους νεοναζί, τους σκίζεις και καλώς. Όταν σκυλεύουν πτώματα τα Ισλαμομόρκ, δεν λες κουβέντα. Αυτό κατάλαβες εσύ? Ή μόνο τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ο επιτιθέμενος μπαίνει στη θέση του αμυνόμενου, συμβαίνουν όσα συμβαίνουν επί χρόνια στον αμυνόμενο? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, οι Ισλαμοφασίστες που περιγράφεις εδώ, προϊόν δημιουργίας δυτικών κρατών και διεφθαρμένων αραβικών μοναρχιών είναι, οι οποίοι τρίβαν τα χέρια τους όταν συντρίβονταν το πιο μορφωμένο προοδευτικό τμήμα των αραβικών λαών, που ήταν η Παλαιστίνη 60-70. Όλοι μαζί βάλαν το χεράκι τους. Τώρα είναι αλλιώς, Ελάτε, κύριε Τζιμά, άνοιξε το σφαγείο της Μέσης Ανατολής. Παρεμπιπτόντες, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τόσο ευερωμένη άποψη για το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη και την Χαμάς, να πάνε κάποια στιγμή και μια βόλτα από εκεί. Εγώ ανήκω σε αυτούς που έχουμε πάει και αρκετές φορές. Δεν λέω ότι πηγαίνοντα σχηματίζει άποψη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, ίσως είναι χρήσιμο κάποιος να πάει, από όσους ξέρουν τόσα πολλά πράγματα και για την ψυχοσύνθεση των Παλαιστινίων, και να δει τι θα πει κατοχή από το 1948. Λοιπόν, απλώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πειρασμός όταν ακούω διαφόρους όρους που χρησιμοποιεί έτσι κόσμος, να τους σχολιάσω ως προς το αν έχουν οποιοδήποτε ψήγμα αλήθειας. Λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Το Ισραήλ είναι η φαντασίωση κάθε ακροδεξιά σε όλο τον κόσμο. Το κράτος του Ισραήλ είναι πραγματικά η ονείρωξη της παγκόσμιας ακροδεξιάς και η τελευταία δεν το κρύβει. Γιατί υποτίθεται ότι χάρη στην απροσμέτρητη ισχύ του δεν μπορούσε να νικηθεί από κανέναν, δεν χρειαζόταν να συνάψει έστω και υποτυπωδώς έντιμη ειρήνη με κανέναν από αυτούς που καταδυναστεύει, παρά μόνο λεόντιες συμφωνίες όπως κάποια στιγμή έκλεισε με την Αίγυπτο. Και άρα, όπως ακούμε μέσα από πολύ καλά αμοιβόμενες από ξένες πρεσβείες, γραφίδες και σε εμάς, προκειμένου να μετατραπούμε από ένα λαό φιλοπαλαιστινιακό σε ένα λαό φιλοσιωνιστικό και συνένοχο σε εγκλήματα, το πρότυπό μας έπρεπε να είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, λοιπόν, υπέστη μια ταπείνωση πρωτοφανούς μεγέθους, στρατιωτική ταπείνωση, ταπείνωση αν θέλετε στα ίδια, χωρίς να υπάρχουν Ηνωμένες Πολιτείες που να χρηματοδοτούν, να στέλνουν εξοπλισμό ή να δίνουν στέγη σε λόμπι κάθε είδους, όπως συμβαίνει ακριβώς υπέρ του Ισραήλ. Και αυτή του την ταπείνωση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε να την αναιρέσει στο πεδίο της μάχης, ούτε να τη διαχειριστεί πολιτικά, και επομένως τι κάνει? Πηγαίνει και γκρεμίζει, όπως έκανε ούτως ή άλλως, αλλά τώρα το κάνει σε μεγαλύτερη έκταση, κτίρια μόνο με αμάχους σχεδόν μέσα τη λωρίδα της Γάζας. Προσπαθεί, όπως το έκανε αλλά σε ακόμα μεγαλύτερη έκταση, να ταπεινώσει και να εθνοκαθάρει τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης. Παρεπιπτόντως, για όσους μιλούν τόσο πολύ για τη Χαμάς, έχω το εξής ερώτημα. Άντε καλά, ας πούμε στη Γάζα ότι φταίει η Χαμάς. Στη Δυτική Όχθη, που η Χαμάς έχει πολύ μικρή παρουσία, γιατί οι Παλαιστίνοι έχουν την ίδια αντιμετώπιση, σε ορισμένες εκδοχές ίσως και χειρότερη με αυτή των Παλαιστινίων της λωρίδας της Γάζας? Και βρισκόμενο σε πλήρες, κλείνοντας την παρένθεση, αδιέξοδο αυτή τη στιγμή στρατιωτικό και πολιτικό το Ισραήλ, ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν εκείνες, στέλνοντας τα αεροπλανοφόρα τους, προκειμένου να σταματήσουν την επίθεση που δέχεται, που στην πραγματικότητα είναι αντεπίθεση, από την πλευρά των Παλαιστινίων. Εάν θέλουμε να το δούμε με στρατιωτικοπολιτικούς όρους, πρόκειται για γεγονός συγκλονιστικότερο ακόμη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι για πρώτη φορά μετά το 1948,
το βασικό προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή δείχνει στρατιωτικώς από ανίκανο έως σε πολύ σοβαρό κίνδυνο. Πείτε μου σας παρακαλώ, η εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ είναι επί μήνες σε εσωτερική αναταραχή, έχει παίξει ρόλο στο πεδίο της τακτικής? Να σας πω. Κατά τη γνώμη μου, η εσωτερική κατάσταση στο Ισραήλ, η οποία πρωτίστως έχει παίξει ρόλο, είναι το γεγονός ότι από το, στην πραγματικότητα από το 1948, αλλά πολύ περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες, το Ισραήλ έχει γίνει ένα κράτος apartheid, ηγεμονευόμενο από εντελώς ακροδεξίες δυνάμεις. Σε μεγάλο βαθμό ήταν έτσι και πριν. Αυτό εντάθηκε πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες μετά την απόφαση του Ισραηλινού και όχι μόνο Ισραηλινού κατεστημένου να καταργήσει την πραγματικότητα της συμφωνίας του Όσλου. Γιατί λέω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο? Διότι το Ισραήλ έχει κάνει μία επιλογή να ολοκληρώσει την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων, να τους διώξει, να τους στείλει πίσω στα εδάφη που ελέγχει η Ορδανία, προκειμένου να καταλάβει όλη αυτή την έκταση. Και δεύτερον, να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν, διότι φοβάται το Ιράν. Αυτές οι δύο επιλογές δίδαξαν σε όλους τους αντιπάλους και εχθρούς του Ισραήλ ότι δεν έχουν καμία διαφορετική επιλογή από το να καταστούν, από την πολεμική επιλογή. Δεν μπορείτε να υπάρξει ειρήνη με το Ισραήλ. Και παραλλήλως το Ισραήλ κατόρθωσε να τους εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά στην αντιπαράθεση μαζί του. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη διάσταση της εσωτερικής κατάστασης του Ισραήλ που το έφερε σε αυτή τη θέση σήμερα. Ότι έγινε ένα κράτος apartheid ανίκανο να συνάψει συμφωνία ειρήνης και να την τηρήσει με τους Παλαιστινίους που είναι οι νόμιμοι κάτοχοι αυτής της γης, του μεγαλύτερου μέρους αυτής της γης και με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Επιπροσθέτως αυτού, επειδή δεν γίνεται να είσαι για πολύ καιρό κράτος apartheid, κράτος κατοχικό και ταυτοχρόνως να είσαι και αστικοφιλελεύθερος στο εσωτερικό σου, δεν γίνεται αυτό. Η εξωτερική σου, που εν προκειμένου δεν ήταν εξωτερική αμιγώς, διότι έχει και Άραβες κατοίκους στο Ισραήλ, η στάση σου αυτή είναι σίγουρο ότι θα δηλητηριάσει και τις υπαρκτές ή υποτιθέμενες αστικοφιλελεύθερες δομές σου. Και αυτό ακριβώς έγινε στο Ισραήλ. Η φαντασίωση της δύναμης, η οποία δεν χρειάζεται να λογοδοτεί και δεν χρειάζεται να συνθηκολογεί, έθερψε μία φασιστική δεξιά, η οποία ανέλαβε και επισήμως τα ηνία. Η φασιστική δεξιά οδηγεί πάντα σε εσωτερικά ρήγματα και ακόμη μεγαλύτερα από αυτά που υπάρχουν σε όλες τις αστικές κοινωνίες, αν θέλετε. Και αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Ισραήλ. Το μεγάλο του πρόβλημα όμως δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα ρήγματα μεταξύ του εβραϊκού πληθυσμού. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι τα ρήγματα, το apartheid δηλαδή, που εγκατέστησε εναντίον και των Αράβων πολιτών του, το οποίο συχνά πυκνά θέλουμε να το ξεχνούμε, και κυρίως ότι έπεισε τους Παλαιστινίους μέσα από δεκαετίες ταπεινώσεων, βασανισμών, λαιλασιών, δολοφονιών, ότι πράγματι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να ζήσουν στη γη τους είναι η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Και άρα θα έπρεπε να αντέξουν, να εκπαιδευτούν, να εξοπλιστούν προκειμένου να το χτυπήσουν κέρια. Αυτό ο Αραφάτ το είχε πει. Ο Αραφάτ, όταν εμφανίστηκε ως επικεφαλής οργάνωσης για την απελευθέρωση Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε πει στο Ισραήλ, είναι γνωστή ομιλία του, στο ένα χέρι κρατάω το κλαδί ελιάς και στο άλλο χέρι κρατάω το όπλο. Μην με αναγκάσετε να πέσει το ένα για να μείνει μόνο το άλλο. Το Ισραήλ επέλεξε να δολοφονήσει τον Αραφάτ και να καταστρέψει την λύση των δύο κρατών. Αυτή ήταν επιλογή του μαζί με τους κύκλους των γερακιών της Ουάσιγκτον. Και ξέρετε, είναι μοιραίο όταν μονίμως βρίσκεσαι σε πόλεμο, κάποια στιγμή να χάσεις. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Βλέπω εδώ κάποια μηνύματα φίλων. Θα τους παρακαλέσω να διαβάσουν λίγο το Μεσανατολικό και μάλιστα με ανοιχτό μάτι. Προφανώς και σοκάρει ο χειρισμός του άμαχου πληθυσμού των Ισραηλινών. Προφανώς και σοκάρει. Ένα λεπτό. Αλλά αυτό το σοκ. Μισό λεπτό. Ποιον λέμε άμαχο πληθυσμό? Διότι ξεχνούμε κάτι. Εδώ υπάρχει μια. Τα μικρά παιδάκια, κυρίως, κύριε Τζίμα, που σοκάρει. Αυτό σοκάρει. Πρώτα απ' όλα στα βίντεο που κυκλοφορούν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σοκάρει. Αλλά 20 χρόνια δεν σοκάρει το αντίστοιχο παιδάκι. Θέλω να πω ότι σε ένα πόλεμο η φρίκη αποτυπώνεται στα παιδιά. Τα παιδιά, είτε είναι στο Ισραήλ είτε στην Παλαιστίνη, είναι παιδιά. Αυτό ναι, θέλω να πω. Θέλω να πω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο σχετικά με παιδιά. Όπως και στην περίπτωση του πολέμου. Ας πούμε, ένα βίντεο κυκλοφόρησε πάρα πολύ που δείχνει παιδιά σε κλουβιά. Αποκαλύφθηκε ότι αυτό το βίντεο είναι από τη Συρία. Όπως και στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουμε πάρα πολλά βίντεο και σε κάθε πόλεμο, τα οποία είναι ψεύτικα. Είτε είναι φτιαγμένα, είτε είναι από άλλες περιοχές και άλλες χρονολογίες και εμφανίζονται, διακινώνται σαν να είναι τώρα, διότι αυτοί είναι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κάνουν κατεξοχήν. Δεύτερον, όπως πολύ σωστά λέτε, απλώς μία μικρή διόρθωση, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι 20 χρόνια, είναι από το 1948 που συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, όταν κακοποιείς γυναίκες, παιδιά, γέρους, άντρες κάθε ηλικίας, δεν μπορείς να περιμένεις ότι στη μία σου ήττα όλοι οι στρατιώτες, όλοι οι μαχητές, όλοι οι συμμέτοχοι στη νίκη της άλλης πλευράς θα φερθούν με τον δέοντα τρόπο. Θυμίζω για παράδειγμα από τη δική μας ιστορία, γιατί είναι γνωστό ζήτημα, το τι συνέβη στην άλωση της Τριπολιτσάς. Δεν ήμασταν πάρα πολύ ευγενικοί με τους Τούρκους τότε. Είτε ήταν γυναίκες, είτε ήταν άντρες, είτε ήταν παιδιά. Και δεν είναι κάτι για το οποίο είσαι περήφανος, αλλά είναι κάτι το οποίο κατανοείς γιατί συμβαίνει. Πολλό δε μάλλον που σε αυτές τις μέρες που μιλάμε, αφήνω τα όσα συμβαίνουν από το 1948, ενώ έχουμε πάμπολα εξακριβωμένα βίντεο λιντσαρίσματος Παλαιστινίων κάθε ηλικίας από Εβραίους επίκους και όχι μόνο, τα διακριβωμένα βίντεο με αντίστοιχες κακοποιήσεις από την Παλαιστινιακή πλευρά είναι πολύ λιγότερα, παραδείγμα έως ελάχιστα. Υπάρχουν, ας πούμε, βίντεο που κυκλοφορούν και δείχνουν νεκρές γυναίκες. Και αυτό που φτιάχνει η Δύση είναι τα αθώα κορίτσια τα οποία οι Παλαιστίνοι δεν τα σεβάστηκαν κτλ. Οι περισσότερες, αν όχι όλες εξ αυτών, οι περισσότερες δεν λένε ότι είναι στρατιωτίνες, νόμιμοι στόχοι. Η δε τακτική, το λεγόμενο πάρτι, το rave party που απήχθησαν και έχει συγκινηθεί η Δύση πάρα πολύ, με συγχωρείτε, αλλά δεν νιώθω συμπάθεια για αυτούς που παρτάρουν δίπλα στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή και τόπο βασανιστήριου του πλανήτη. Δεν νιώθω καμία συμπάθεια. Φυσικά και υπάρχουν θύματα σε κάθε σύγκρουση που είναι αθώα και είναι δυστυχές, αλλά αυτό, και επανέρχομαι εκεί που, από όπου ξεκινήσαμε, οφείλουμε να δούμε ποιος είναι αυτός που τροφοδοτεί επί δεκαετίες αυτή τη σύγκρουση. Διότι αν δει κανείς το χάρτη, ακόμη και του 48, όταν είχαμε μια πολύ άδικη μοιρασιά μεταξύ της στο πλαίσιο της αρχικής σύλληψης περί δύο κρατών, ενός εβραϊκού και ενός αραβικού, μια λύση η οποία ήταν ήδη από το εξαιρετικό αμφιλεγόμενη. Αν δούμε ποια ήταν τα εδάφη του Ισραήλ τότε και ποια ήταν αυτά τα οποία δέχτηκε κατόπιν ο Αραφάτ και σε ποια έχει φτάσει τώρα, θα δούμε τον ορισμό της εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κοιτούμε σε μια σύγκρουση μόνο το δυστυχέστατο, τραγικό γεγονός, εγώ θα πω της απώλειας κάθε ζωής, γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι τραγωδία. Πρέπει να βλέπουμε με ιστορικό βάθος την αιτία, και η αιτία για αυτό τον πόλεμο,
όπως δυστυχώς λίγα κόμματα. Αχ, κύριε Τζίμα, βλέπετε, είναι στο Ισραήλ. Κύριε Τζίμα, βλέπετε πώς συνδέεται το χθεσινό εκλογικό με το σημερινό σε σχέση με την συμπεριφορά της κοινής γνώμης, στην οποία όμως θα ρίξω το λιγότερο ανάθεμα. Διότι εδώ είναι αυτό που είπατε. Δεν διαβάζουμε τα γεγονότα, ακόμη και τα αυτοδιοικητικά τοπικά, με ιστορικό βάθος. Μία πόλη που βουλιάζει μέσα 10 μέρες δεν τρέχει κάστανο. Τώρα ψάχνετε εσείς ιστορικό βάθος. Και όταν εδώ... αν δεν θέλουμε να πάμε πολύ στην ιστορία, να πούμε και κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες βγήκε στη δημοσιότητα ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία μαζί με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία έκαναν ασκήσεις προσομοίωσης βομβαρδισμών των στόχων, βομβαρδισμών ιρανικών στόχων. Ιρανικών. Αν πάμε περίπου μια δεκαετία πριν, θα δούμε ότι το Ισραήλ, όταν στην Ελλάδα δεν πουλούσε με πίστοση πετρέλαιο κανένας, το Ιράν συνέχιζε να δίνει σε χαμηλές τιμές και με πίστοση να στέλνει πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, πόσο έντιμη είναι μια χώρα, γιατί ακούω διαφόρους να μιλούν για Ισλαμοφασίστες και επειδή δεν καταλαβαίνουν και τι λένε, εμπλέκουν σε αυτό τη Χεσμπολά, το Ιράν, το ΝΑΙΣΙΣ. Δηλαδή, αγνοούν οι άνθρωποι ότι το ΝΑΙΣΙΣ, το Ιράν, τη Χεσμπολά τον πολέμησε. Λοιπόν, υπάρχει πλήρης άγνοια. Διαβάζουν διάφορα ακροδεξιά site, τα οποία κάνουν ένα βολικό αχταρμά και σου λέει πίσω από όλα είναι η Τουρκία και τελειώσαμε. Λέω όμως, επανέρχομαι, πώς έντιμη είναι μια χώρα η οποία. Μια άλλη χώρα που δεν μας έχει πειράξει τα τελευταία 2.500 χρόνια ή δύο αν θέλετε σε τίποτα και η οποία στα δύσκολα ήταν εκεί για εμάς να βοηθάει μια τρίτη, την αεροπορία μιας τρίτης χώρας να σχεδιάσει παράνομες επιθέσεις εναντίον αυτής της χώρας που την έχει ευεργετήσει. Πόσο έντιμη είναι η δική μας πολιτική ηγεσία. Κύριε Τζίμα, επειδή ο χρόνος πιέζει αφορητά, θέλω λίγο να ανοίξετε ακόμη περισσότερο το κάδρο, διότι όταν ανοίγει το σφαγείο στη Μέση Ανατολή, επί δικαίων και αδίκων, τοποθετούνται και μεγάλοι παίκτες. Και εδώ είπατε ήδη μερικά πράγματα, κρόθυγος, είπατε Ιράν, είπατε Τουρκία. Ξέρετε, πακτώνει καλά το ότι στην Τουρκία υπάρχουν βάσεις και της Χαμάς και δεν είναι ωραία, αλλά θέλω να μου πείτε στη μεγάλη εικόνα, μπορεί αυτό το μέτωπο, εάν κακοφορμήσει περισσότερο, να έχει πια τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους αλυσίδας παγκόσμιας αναμέτρησης, διότι το ένα πεδίο είναι η Ουκρανία, είναι σαφές αυτό τι γίνεται εδώ τώρα και μας αφορά άμεσα και αυτό. Ναι, παρεπιπτόντως και σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι καταστροφικές επιλογές έχουμε κάνει. Ξέρετε από ποια χώρα ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μεσολαβήσει ώστε η Χαμάς να σταματήσει την επίθεσή της? Έλατε, πέστε το αυτό, γιατί ακούω όλους εδώ πέρα Τουρκία, Χαμάς. Είναι η Τουρκία. Μάλιστα. Από την Τουρκία είπα, την Τουρκία δεν την πιέζουν όπως διάφοροι ακροδεξιοί, σιωνιστές και άλλοι λέγανε. Τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Τη ζητούν να μεσολαβήσει. Ξέρετε με ποιον δεν μίλησε για το Παλαιστινιακό η Αμερική, με την Ελλάδα? Ξέρουμε, θυμόμαστε ποιος είχε ρόλο στο Παλαιστινιακό ηγετικό, η Ελλάδα, το 80. Αλλά το 80 η Ελλάδα δεν ήταν προτεκτοράτο. Λοιπόν, φυσικά και είναι κομμάτι της παγκόσμιας αναμέτρησης και αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, σημαντικότερο και από την Ουκρανία. Εντελώς τηλεγραφικός. Αυτό γεννά καταρχάς πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στο Ζελένσκι. Διότι ξαφνικά το ουκρανικό θέμα έχει σβήσει από τα δυτικά πρωτοσέλιδα και οι Ουκρανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι πρελούδιο του πώς θα κινηθεί ενδεχομένως η χρηματοδότησή τους για τη συνέχιση του πολέμου. Δεύτερον, η δική μου αίσθηση είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι σαφές, δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση, ότι αυτή η επιχείρηση που ενήργησε η Παλαιστινιακή Αντίσταση και όχι μόνο η Χαμάς, όπως λέμε εδώ, η Παλαιστινιακή Αντίσταση σχεδιαζόταν με έξοχο τρόπο πάρα πολύ καιρό. Είναι δε απίθανο να σχεδιάστηκε αλλά και να υλοποιείται χωρίς κάποιο είδους σοβαρή στήριξη από την πλευρά του Ιράν. Γιατί το έκανε αυτό το Ιράν? Υποθέτω και η Παλαιστινιακή Αντίσταση ή ο άξονα αντίσταση, αν προτιμάτε, γιατί είναι μέσα και η Χεσμπολά κτλ.,
Νομίζω για μια σειρά λόγων. Πρώτον, γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυσκολίες ως προς τα οπλικά του συστήματα, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλά στην Ουκρανία. Δεύτερον, γνωρίζουν ότι η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτείων είναι στραμμένη στην Ουκρανία. Τρίτον, γνωρίζουν ότι η Ρωσία και η Κίνα, αν μη τι άλλο, δεν έχουν κανένα λόγο να είναι εχθρικές προς το άνοιγμα ενός δευτέρου μετόπου, το οποίο θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί το δυτικό μπλοκ, όπως ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ανοίξουν δεύτερα μέτωπα εναντίον της Ρωσίας. Εγώ δεν λέω ότι από πίσω είναι η Ρωσία, όπως λένε διάφοροι, δεν έχω αποδείξει. Δεν τη χαλάει όμως, τρίβει τα χέρια της, προφανώς. Ακριβώς. Αντικειμενικώς τη βολεύει πάρα πολύ, και άρα τέτοιες συμπτώσεις στο διεθνές περιβάλλον συνήθως δεν είναι μόνο συμπτώσεις. Τέταρτον, την Ουκρανία μπορεί να τη χάσει η Ουάσιγκτον με πάρα πολύ μεγάλο κόστος πλέον. Θα είναι τεράστιο το κόστος, αλλά μπορεί να τη χάσει. Το Ισραήλ δεν μπορεί να το χάσει. Άρα το χτύπημα αυτού του είδους είναι χτύπημα στην καρδιά της δυτικής ισχύως. Το Ισραήλ είναι ένα σχέδιο, η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ είναι ένα σχέδιο κυρίως της Δύσης και από ένα σημείο και μετά μόνο της Δύσης, με βάθος πάρα πολύ μεγάλο ιστορικό, και είναι και ο βασικός της τοποτηρητής στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο συνέβη αυτές τις μέρες, ότι ο πέμπτος υποτίθεται καλύτερος στρατός του κόσμου, ο ανίκητος, το ένα το άλλο, το ότι εδώ πλέον στην τρίτη μέρα δεν μπορεί να εκαθαρίσει τις περιοχές δικές του εντός των συνόρων του, έχει μια καταλυτική ψυχολογική αλλά και ουσιαστική σημασία. Υποθέτω ότι το Ιράν κάποια στιγμή, και ενδεχομένως και η Ρωσία, φοβόταν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυνάμεις, όπως πήγαν να κάνουν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, θα άνοιγαν κάποιο δεύτερο μέτωπο εναντίον της Ρωσίας. Με συγχωρείτε, κάτι είπατε τώρα και θέλω, επειδή ακούω επιχείρηματα ένθεν κακήθεν όση ώρα μιλάτε, να υπενθυμίσω ότι σύμμαχοι του Αζερμπαϊτζάν ήταν το Ισραήλ. Το Ισραήλ με την Τουρκία μαζί. Με την Τουρκία μαζί. Επειδή ακούω κάποιους ότι η Χαμάς με την Τουρκία το Ισραήλ. Η Τουρκία με το. Θέλω να πω ότι στις σχέσεις είναι σχέσεις ισχύως κοινικές. Και σήμερα είμαστε φίλοι, αύριο είμαστε εχθροί, παραμεθαύριο το ό,τι χάνεις εσύ το κερδίζω εγώ και πάει. Αυτά να τα καταλάβουν δεν είναι στατικά. Δυστυχώς δεν είναι στατικά. Ελάτε. Έλεγα λοιπόν ότι έχω την αίσθηση ότι το Ιράν, το οποίο έχει μια πολύ στενή σχέση με τη Ρωσία και πλέον όχι μόνο με τη Ρωσία, σε αυτό το σχήμα παίζει ρόλο η Βόρειος Κορέα, παίζει ρόλο η Κίνα. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στρατιωτικά είναι πάρα πολύ ισχυρές και οι οποίες θέλουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά των οικονομικών εκβιασμών της Δύσης. Ότι όποτε δεν κάνεις ό,τι μου αρέσει, σου βάζω και Ρώσεις. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να περίμεναν το άνοιγμα κάποιου δευτέρου μετόπου μετά το κλείσιμο, το δυστυχέστατο κλείσιμο της υπόθεσης του Ναγκόρνου Καραμπάχ εναντίον τους με πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν που κατάφεραν αυτή τη στιγμή είναι ότι ανοίγουν αυτές οι δυνάμεις δεύτερο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε στρατιωτική αδυναμία, όπως είπα πριν, αλλά βρίσκονται και σε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Μας διαφεύγει συχνά το εξής. Ο πρόεδρος Biden έχει κρατήσει χαμηλά σχετικό στον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είναι πολύ βασικός για να επανεκλεγεί και για ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας, χρησιμοποιώντας τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ, τα πετρελαϊκά. Ο πληθωρισμός της ΗΠΑ πέφτει λόγω, διατηρείται ως πάνω ελεγχόμενος, κυρίως λόγω της ενέργειας. Κάνοντας αυτή την επιλογή, θα έχει φτάσει σε ιστορικό χαμηλό δεκαετιών. Κοινώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρα πολλά χαρτιά να ρίξουν στο τραπέζι, πέρα από το αμυγό στρατιωτικό πεδίο και στο οικονομικό. Μια γενικευμένη ανάφλεξη λοιπόν στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικώς αμφίβολο σήμερα ότι μπορεί να αποτολμηθεί από τη ΣΥΠΑ, και χωρίς τη ΣΥΠΑ το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα. Πολύ χειρότερο όμως, ακόμη και αν αποτολμηθεί, ότι μπορεί να αποβεί επιτυχής ως προς τη διαχείρισή της για τη ΣΥΠΑ.
Επομένως χτύπησαν στρατηγικά τόσο από πλευράς εδάφους μέσα στην καρδιά του βασικού συμμάχου Παύλα Προτεκτοράου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αλλά και χρονικά όταν οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σοβούσια εσωτερική κρίση και έχουν πράξει μια σειρά από απερίσκεπτων έως και τυχοδιοπτικών ενεργειών. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι υπερδύναμη. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα που προβοκατόρικο μου λέει εδώ, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και εμείς, λέει κύριε Τζίμα, θα πρέπει να είμαστε με το διεθνές δίκαιο ή με το εθνικό μας συμφέρον. Ο Γιάννης από την Αθήνα το στέλνει το μήνυμα. Αν το εθνικό μας συμφέρον έχει πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, τότε έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι γιατί έχω καμία, παρότι πολύ στο αντικείμενο μου, καμία έτσι μεταφυσική λατρεία προς το διεθνές δίκαιο, αλλά γιατί πάνω σε αυτή τη βάση έχουμε χτίσει ή είχαμε χτίσει, πλέον έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς, το βασικό δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Κοιτάξτε, βρίσκω πολύ ακριβή η δήλωση του Ελευθερίου Βενιζέλου με μια ορισμένες προσαρμογές, ότι για κάποιες ατιμίες η Ελλάδα είναι πολύ μικρή χώρα. Λοιπόν, ας μη σπέβδουμε να το παίζουμε κυνικοί και δίθεν ρεαλιστές όπου νομίζουμε ότι μας συμφέρει και όπου νομίζουμε ότι μας συμφέρει να οχυρωνόμαστε πίσω από το διεθνές δίκαιο, διότι με τούτε και με Κίνα δεν μας παίρνει πλέον, όχι στον κόσμο γενικώς, ούτε στα Βαλκάνια, στην άμεση περιοχή μας, κανείς τα σοβαρά. Λοιπόν, άλλο είναι είμαι ισχυρός και έχω έναν πραγματισμό στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, και διαφορετικό είμαι, είμαι τυχοδιώκτης και όπου νομίζω ότι κάποιος θα μου δώσει δύναμη, εγώ τρέχω πίσω του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ρεαλισμός αλλά με αρχές, το άλλο είναι τυχοδιοκτισμός. Αυτό πόσο επικίνδυνος είναι ο τυχοδιοκτισμός αποδεικνύεται στην περίπτωση του Ισραήλ. Όπως και το να τρέφεις φαντασιώσεις ισχύως. Το Ισραήλ θεωρούσε ότι επειδή έχει μια πολύ ισχυρή αεροπορία και πολύ σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, ότι είναι άτρωτο. Και αποδείχθηκε ότι απλή φενταγήν πεζικάρι με Καλάσνικοφ και με RPG σοβιετικής κατασκευής μπορούν να καταλάβουν περισσότερα Ισραηλινά εδάφη σε δύο μέρες από όσα έχει καταλάβει η Ουκρανία με την αντεπίθεσή της μετά από 4 μήνες με όλο τον ατοϊκό οπλισμό. Το Ισραήλ θεωρούσε ότι μπορεί τυχοδιοκτικό το τρόπο να δολοφονήσει, επαναλαμβάνω, τον Αραφάτ, να καταστρέψει τη λύση των δύο κρατών, να καταστρέψει τη Συρία, να δολοφονεί κόσμο στο Ιράν, να συμμετέχει στο βρώμικο πόλεμο της Ιεμένης, να συμμετέχει στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, να συμμετέχει στη διάλυση της Λιβύης, και ότι τελικώς θα τη γλίτωνε. Και τώρα πληρώνει ένα βαρύτατο κόστος και μάλιστα είναι στην αρχή της πληρωμής. Άλλο ρεαλισμός, άλλο τυχοδιοκτισμός. Εμείς έχουμε γίνει τυχοδιώκτες στην εξωτερική μας πολιτική. Θέμης Τζιμάς, θέλω να τον ευχαριστήσω. Δευτέρα πρωί, 9 Οκτωβρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμά, να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.